παραβιάσουμε την ανο... Είναι στον αέρα. Λοιπόν, κύριε Παναγιώτου. Ωραία. Η πρόβλεψη για την εκτίμηση του αποτελέσματος. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός με ένα κάτω όριο του 23.5, άνω όριο του 27.5, η μέση τιμή είναι στο 25.5, το ΑΚΕΛ στο 22, το κάτω όριο στο 26.50, το άνω όριο με μέση τιμή το 24.5, το ΔΥΚΟ από 10.50 μέχρι 13.50 με μέση τιμή το 12. Θα δούμε μετά τη μέση τιμή για Παναγιώτη. Να ωραία. Δώσουμε το εύρος τώρα. Πολύ καλά. Το ΕΛΑΜ από 5.50 μέχρι 8. Η ΕΔΕΚ επίσης από 5.50 μέχρι 8. Η οικολόγη από 4.25 μέχρι 6.75. Η Δημοκρατική Παράταξη από 3.75 μέχρι 5.75. Το κίνημα κυνηγών από 2.25 ως 4.25. Η αλλαγή γενιάς από 2 ως 4. Η πρωτοβουλία για την αμόχωστο από 1.50 ως 3.50. Η αλληλεγγύη από 1,50 ως 3,50 απολογούμε και η πρωτοβουλία για την αμόχωστο από 0,50 ως 2,50 και από 3 έως 5 για τα λοιπά κόμματα και ανεξάρτητους υποψήφιους. Και να πάμε να δούμε και την μέση τιμή. Αυτό που λέγαμε προηγουμένως, ότι επιχειρούμε και τη μέση τιμή. Ωραία. Η μέση τιμή είναι, όπως αναφέραμε νωρίτερα, έτσι, μια στατιστική εκτίμηση για να δώσουμε μια διάταξη στα αποτελέσματα. Έχουμε ένα στατιστικά επισφαλές προβάδισμα του Δημοκρατικού Συναγερμού στη μία μονάδα, το ΔΥΚΟ στο 12, για την τέταρτη θέση ΕΛΑΜ και ΕΔΕΚ στο 6,75 και για τους δύο, άρα έχουμε εδώ ακόμα μια ανοιχτή, ένα ανοιχτό ντέρπι και έχουμε επίσης εντός των στατιστικών ορίων την σοβαρή πιθανότητα να περάσουν το 7,2 που μπαίνει τρίτη κατανομή. Η οικολόγη με μέση τιμή το 5,50, η Δημοκρατική Παράταξη το 4,75. Σε αυτούς νιώθουμε ότι οι πιθανότητες είναι να έχουν την συμμετοχή στη Βουλή. Για το κίνημα των κυνηγών το 3,25 η μέση τιμή, είναι όμως εντός του εύρους η πιθανότητα να περνούν το 3,6. Το ίδιο και στην αλλαγή γενιάς. Η αλληλεγγύη περιορίζεται στο 2,5, άρα από 1,50 μέχρι 3,50 είναι οριακά εκτός. Και η πρωτοβουλία για την αμόχωστο, η μέση τιμή είναι στο 1,50. Νομίζω θα ήταν καλύτερα να βάλουμε την κάρτα με τα εύρη, όπου μπορούμε να δούμε τα διάφορα ανοιχτά μέτωπα για τα οποία μπορούμε να παρακολουθούμε τα αποτελέσματα. Το πρώτο που θέλω να πω είναι η πρώτη θέση. Παρότι έχουμε για το συναγερμό ένα μικρό προβάδισμα της τάξης της μίας μονάδας, δεν προκαθορίζεται νικητής των εκλογών πρώτη θέση. Όπως ανάφερα στην περίπτωση της τέταρτης θέσης, ΕΛΑΜ και ΕΔΕΚ με ίδια μέση τιμή και με πιθανότητα και στις δύο περιπτώσεις να περνούν το 7,2. Είμαστε από το 5,5 μέχρι το 8. Επίσης να αναφέρουμε ότι το ποσοστό των οικολόγων από 4,25 ως 6,75 επιτρέπει και στους οικολόγους στατιστικά να διεκδικήσουν την τέταρτη θέση εάν ΕΔΕΚ και ΕΛΑΜ βρεθούν στο κάτω εύρος. Η Δημοκρατική Παράταξη επίσης μπορεί να διεκδικήσει μέχρι και την τέταρτη θέση σε ένα οριακό σενάριο, όπου παίρνει 5,75 η Δημοκρατική Παράταξη και χαμηλότερα ποσοστά οι υπόλοιποι. Και αν πάμε στους υπόλοιπους, η κυνηγή με τη μέση τιμή στο 3,25 και άνω ευρώ στο 4,25 διατηρούν πιθανότητα εισόδου στη Βουλή, αφού στο άνω μέρος μπορούν να περάσουν το 3,6. Το ίδιο και στην αλλαγή γενιάς με μικρότερη πιθανότητα. Για αλληλεγγύη και αμόχωστο, ακόμη και το άνω ευρώς είναι εκτός του 3,6 που είναι είσοδο στη Βουλή. Εγώ βλέπω ανατροπές από την προηγούμενη εικόνα που είχαμε, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τους οικολόγους ΕΔΕΚ και ΛΑΜ, δηλαδή είχαμε την αίσθηση ότι είναι πιο μπροστά οι οικολόγοι και έχουμε και ανατροπή σε ό,τι αφορά τους κυνηγούς και την αλλαγή γενιάς, οι οποίοι ξεπερνούν, φαίνεται. Ναι. Πολύ σωστά.